όνειρο θερινής νυχτός αποδεικνύεται η απόκτηση μιας κατοικίας με φόντο και τα κόστη στα οικοδομικά υλικά που έχουν εκτοξευθεί. Την τελευταία διετία το κόστος των δομικών υλικών στις κατασκευές έχει αυξηθεί περίπου στο 15%. Δυστυχώς το κόστος αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η ανωδική πορεία των υλικών. Το κόστος των οικοδομικών υλικών είναι πράγματι ένα εμπόδιο, είναι βραχνάς για τον κάθε ιδιοκτήτη που θέλει είτε να κάνει ανακαίνιση είτε να χτίσει μια καινούργια οικοδομή. Από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο του 2024, οι τιμές αυξήθηκαν σχεδόν σε όλα τα υλικά. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στα τούβλα, την ηλεκτρική ενέργεια, τους χάλκινους αγωγούς, τις πλαστικές σωλήνες και τα θερμαντικά σώματα. Μεσοσταθμικά, η αύξηση μέσα σε ένα μόλις χρόνο ξεπερνά το 5,5%. Δημιουργείται ένα εκρηκτικό πρόβλημα της στέγης για χιλιάδες εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Τα καινούργια χτίσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή που φτιάχνονται στο Ηράκλειο είναι σε σχέση με τα παλαιότερα είναι πάρα πολύ λίγα. Η ξέφρενη κούρσα ανόδου των τιμών έχει μετατρέψει και τις ανακαινήσεις σπιτιών σε μια απαγορευτική σκέψη, οδηγώντας το πρόβλημα της στέγασης, που επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, σε μια απρόβλεπτη πορεία, αν κάποιος αναλογιστεί την ίδια ώρα τις αυξήσεις και στα ενοίκια. Το μόνο τελευταία 7 ετία έχουν αυξηθεί η αγορά κινείται κατά 70% περίπου. Από το κόστος κατασκευής επιβαρύνεται γενικά και όποιος θέλει να αποκτήσει ένα καινούργιο σπίτι και όποιος θέλει να το ανακαινήσει. Υπάρχουν, αν κάνουμε μία βόλτα γενικότερα στο Ηράκλειο, θα δούμε αρκετές κατασκευές που είναι ημιτελείς, οι οποίες δεν μπορούν να τελειώσουν λόγω του υψηλού κόστους που χρειάζεται κάποιος για να κάνει την αποπεράτωση. Οι εργασίες σε οικοδομές που άρχισαν να χτίζονται πριν από χρόνια έχουν παγώσει, ενώ πολλά κλειστά διαμερίσματα και σπίτια είναι ασύμφορο από τους ιδιοκτήτες τους να επισκευαστούν και να δοθούν για ενοικίαση, την ώρα που η βραχυχρόνια μίσθωση έχει θέσει εκτός αγοράς χιλιάδες ακίνητα. Έχει γίνει ασύμφορο για κάποιον που θέλει να χτίσει μια οικοδομή με σκοπό να την νοικιάσει. Δεν θα το κάνει γιατί θα έχει μεγαλύτερο κόστος και η απόδοση δεν θα είναι συμφέρουσα. Γιατί τα ενοίκια, αν κάποιος έχει εισόδημα από οικοδομές γενικά και υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ το χρόνο σαν εισόδημα, τότε φορολογείται με 45%. Οι τιμές για διαμερίσματα υπό την πίεση και της ακρίβειας έχουν εκτοξευθεί. Για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο, το κόστος μπορεί να φτάσει σε απλησίαστα ποσά. Εδώ στον ομό Ρεθύμνης, τον αστικό ιστό της πόλης, οι τιμές ξεκινάνε από 4.500 ευρώ, δηλαδή για ένα διαμέρισμα περίπου 80 τετραγωνικά, ένας εργαζόμενος χρειάζεται 500.000 ευρώ για την απόκτηση της στέγης. Υπό αυτές τις συνθήκες, περιοχές όπως το Ηράκλειο, με το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, επίσης αφήνουν εκτός πλήθος ιδιοκτητών γης, γεγονός που συμπιέζει με τη σειρά του στη διεύρυνση του στεγαστικού προβλήματος, που πλέον έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι μετατρέπεται σε στεγαστική κρίση. Να επαναλειτουργήσει ο ΕΚΟ, οργανισμός εργατικής κατοικίας, με χαμηλότοκα δάνεια, να κατασκευάζονται εργατικές κατοικίες και έτσι μόνο θα μπορεί να αποκτήσει μια λαϊκή οικογένεια σπίτι. Αυτά που αυξάνονται είναι το κόστος του οικοπαίδων, το κόστος της γης δηλαδή, εξαιτίας της μη επέκτασης του σχεδίου πόλης και ο άλλος παράγοντας είναι η αύξηση της κατασκευής των οικοδομών.